Συνέχεια λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας, για να ολοκληρώσουμε και το τρίτο μέρος. Ο κύριος Νίκος Φίλης σας έχει ασκήσει κριτική. Δεν είναι από τους ανθρώπους που ιδεολογικά και πολιτικά εκτιμάει τις απόψεις σας. Παρά το γεγονός αυτό, βρίσκεται στην ίδια κυβέρνηση. Μάλιστα, κατά καιρούς έχει εκφράσει την άποψη ότι θα πρέπει να απεγκλωβιστεί σε εισαγωγικά ο ΣΥΡΙΖΑ από εσάς. Και να πάει στους Ρώμικους. Συγγνώμη. Και να πάει στους Ρώμικους που είχε πει. Ναι, δεν ξέρω, στο Πασόκ. Ναι, θέλω να σχολιάσω. Τουλάχιστον συμφωνούμε ότι το Πασόκ είναι βρώμικη. Αυτό είναι μια άποψη δική σας. Αλλά θέλω να πείτε πώς αντιμετωπίζετε αυτό το γεγονός με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φίλης δεν είναι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ναι. Ποτέ δεν είπαμε ότι εμείς ταυτιστήκαμε ιδεολογικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίστηκε μαζί μας. Βεβαίως και έχουμε διαφορές ιδεολογικές. Και υπάρχει μια συμφωνία στην κυβέρνηση ότι από εκεί. Εκεί που δεν συμφωνούμε, δεν ψηφίζουμε. Εκεί που θεωρούμε ότι ξεπερνάνε οι κόκκινες γραμμές, θα βρούμε μια λύση να βάλουμε πράγματα κάτω. Ούτε ποτέ ο κύριος Φίλης θα γίνει κεντροδεξιός ή αν θέλετε κεντρός, ούτε εγώ θα γίνω αριστερός. Όμως, για το καλό της πατρίδας βρεθήκαμε μαζί. Και βλέπετε ότι υπάρχει μια άριστη συνεννόηση. Με τον κύριο Τσίπρα. Και με όλους τους υπουργούς. Και με τον κύριο Φίλη. Εγώ για τον κύριο Φίλη. Ναι, τον κύριο Φίλη θεωρεί πολύ σημαντικό και έχει γραφτεί ότι τον φάγατε ουσιαστικά από το Υπουργείο Παιδείας γιατί επιβάλλατε στον κύριο. Όχι. Μην τα λέτε. Λοιπόν, έτσι, σας το ξεκαθαρίζω. Επιβάλλατε στον κύριο Τσίπρα και του λέτε θα γίνει αυτό που λέει ο Αρχιεπίσκοπος και βεβαίως έφαγε τον κύριο Φίλη. Μου με τον Τσίπρα. Όχι. Θέλω να ξέρετε, κύριε Χατζή, ναι. Και το μιλάω όπως τον ελληνικό λαό, να το ξέρει καλά. Ναι, το ξέρει. Η σχέση μου με τον Τσίπρα δεν έχει ούτε εκβιασμούς. Δεν μίλησε για εκβιασμό. Προσέξτε. Ούτε τέτοιου είδους δαβατζελίκια. Ούτε αυτό είπα εγώ. Θέλω να ξέρετε. Σας κάνω καθαρή ερώτηση. Ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά, ναι. Ο ένας εκβίαζε τον άλλον. Και στηριζόντουσαν μεταξύ τους στο ότι ένας θα καλύψει τις βρωμιές του άλλου. Μάλιστα. Και γι' αυτό του έκανε τροπολογίες ολόκληρες ο Σαμαράς του Βενιζέλου για να τον απαλλάξει από τις ποινικές του ευθύνες. Εντάξει, τα έχετε πει στη Βουλή αυτά, λοιπόν, τα έχετε εξηγήσει. Εντάξει, η σχέση μου με τον Αλέξη τον Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια έντιμη σχέση η οποία στηρίζει στο διάλογο. Εγώ για τον Νίκο το Φίλη, αν θέλετε, είπα. Ότι διαφωνώ μαζί με τα θέματα που παίρνει για την Εκκλησία. Είναι ξεκάθαρο. Έχουμε μεγάλες διαφορές, χαοτικές διαφορές. Ναι, ναι. Για τη σχέση που έχει η Εκκλησία κράτους. Από εκεί και πέρα όμως, ότι ήταν ένας καλός υπουργός παιδείας. Είναι η πρώτη φορά που λειτουργήσε τα σχολεία την πρώτη μέρα. Ναι. Δεν επέβαλα ποτέ, εγώ προς τον Πρωθυπουργό, την αντικατάσταση ενός υπουργού. Αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα του Πρωθυπουργού. Εμείς. Ναι, αλλά άμα λέτε θα ρίξω την κυβέρνηση, εμείς, αν δεν γίνει όπως το λέει ο Αρχιεπίσκοπος, αντιλαμβάνεστε ότι. Όταν, αντιλαμβάνεστε ότι, σαν να του λέτε, όταν, ο Φίλης δρόμο. Θα σας πω. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι στην περίφημη συνάντηση αυτή. Πέστε μας τι έγινε. Αυτό που υπόθηκε μεταξύ Αρχιεπισκόπου και του κυρίου Φίλη είναι ότι είχαν συμφωνήσει σε αυτό το οποίο προχωρούσε. Ότι υπήρχε συμφωνία, ότι θα έχει λόγο η Εκκλησία. Τέλος πάντων. Διαθέτησε τη συμφωνία ο κύριος Φίλης, μου λέτε. Θα παραμένουμε σε μια κυβέρνηση με διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Και ο Δημήτρης ο Καμένος, αν θέλετε, που είναι βουλευτής δικός μου, μπορεί καμιά φορά να έχει. Λέει τις απόψεις, εντάξει. Πει τις απόψεις και ακόμα και πιο σκληρά για κάποιους συναδέλφους του. Έτσι. Ναι, σωστά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σε μια συνεργασία υπάρχουν. Και διαφορετικές απόψεις, υπάρχουν και συγκλίνουσες απόψεις. Εμείς προσπαθούμε και νομίζω ότι το έχουμε κρατήσει και θα το κρατήσουμε. Σας το βεβαιώνω αυτό με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ότι θα βρίσκουμε τις συνισταμένες μια συνεργασίας που κανείς δεν θα χάνει την ιδεολογική του ταυτότητα, θα υπάρχει σεβασμός στη συνεργασία μας και να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση θα προχωρήσει μέχρι το 2023 τουλάχιστον. Ο σχεδιασμός, μια καινούργια στρατηγική την οποία εξέφρασε χθες ο Πρωθυπουργός. Ο σχεδιασμός πλέον που κάνουμε. Προκειμένου το αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, αλλά αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι και ένα μασάζ προς τους βουλευτές και ότι παιδιά θα κυβερνήσουμε 2 χρόνια και άλλα 4. Δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να γίνει ο Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, έτσι όπως πάει. Αυτό το αποφασίζει ο ελληνικός λαός, όχι εσείς και εγώ. Να σας πω κάτι. Ούτε κανείς δεν το αποφασίζει. Όσο είναι, η Νέα Δημοκρατία. Εγώ γεννήθηκα στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Όσο η Νέα Δημοκρατία μεταλλάσσεται σε ένα υβριδικό σχήμα που περιλαμβάνει μέσα τους υβριστές του Καραμαλή, το Βορύδη και το Γεωργιάδη και τα στελέχη του ΛΑΟΣ μαζί με τους νεοφιλελεύθερους τους οποίους είχε πετάξει με κλωτσίες ο Καραμαλής απ' έξω, δεν πρόκειται ποτέ να πάρει τη λαϊκή βάση αυτή η οποία θα διασφαλίσει την πλειοψηφία. Καλά, και ο Σιμίτης ήταν. Εντάξει, προηγείται. Λοιπόν, και δεν είναι τωρινό. Με τσιγκλάτε τώρα. Δεν σας τσιγκλάω, σας λέω αυτό λοιπόν, που συμβαίνει. Τι σας όταν τσιγκλάω. Οι δημοσκοπικές εταιρείες
πηγαίναν στο Κελπνό ναι. και παίρναν 3 εκατομμύρια ναι. για να αποδείξουν ότι ο καρκίνος είναι μεταδοτικό νόσημα, ναι. αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες είναι αναξιόπιστες. Σας λέω λοιπόν ότι αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες μπορεί να δίνουν με ένα προβάδισμα στον κύριο Μητσοτάκη τώρα, αλλά δυστυχώς ο ελληνικός λαός είναι αυτός που ψηφίζει και αποφασίζει. Αφήστε λοιπόν να κερδίζει ο Μητσοτάκης μαζί με τους νεοφιλελεύθερους και τους ακροδεξιούς. Δεν σας απασχολεί το γεγονός ότι. Τις δημοσκοπίες να πάρουν εμείς εκλογές. Εντάξει, μπορεί οι δημοσκοπίες να μην είναι ακριβείς, να πέφτουν έξω κάποια πράγματα κτλ. Δεν είναι ακριβείς. Μαϊμού είναι όλες. Μαϊμού είναι. Αυτοί που συνεργάζεται εσείς, ας πούμε, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον έχουν κλείσει αυτόν τον τύπο μέσα. Αυτός μας έδινε εμάς 1% ναι. και παίρναμε 5. Αυτός ο τύπος, ο οποίος έβγαλε στο δημοψήφισμα 20% μπροστά το ναι και βγήκε όχι. Έπρεπε. Μα μια δημοσκοπική εταιρεία έπρεπε. Μα δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι. Έπρεπε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να τον έχουν πετάξει έξω αυτόν τον τύπο. Ναι. Έπρεπε να έχει. Έχετε μια μανία με τον κύριο Μαρατζηδί. Η αλήθεια είναι αυτή. Μα μιλάμε για μαϊμού. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος ό,τι έχει βγάλει δεν ναι. ισχύει. Όχι μόνο αυτός. Ναι. Τα ίδια ισχύουν για τους άλλους που πηγαίναν στο Κελπνό, σας λέω. Ναι. Ποιος πήγε στο Κελπνό, ποιος έκανε. Πηγαίνουν, θα βγουν οι δικογραφίες. Αφού είναι γνωστός. Όχι να βγουν. Γιατί τα λέτε. Όταν παίρνουν τα 2 και τα 3 εκατομμύρια για να αποδείξουν ότι ο καρκίνος είναι μεταδοτικό νόσημα. Και συνεχεία βγάζουν το δημοφιλέστερο πολιτικό το Θοδωράκι, παραδείγματος χάρη. Παράδειγμα, ναι. Παράδειγμα λέμε. Θα πρέπει να απολογηθούν οι εταιρείες αυτές. Και είναι η ώρα που η δικαιοσύνη πρέπει να μπει μέσα και να τους μαντρώσει. Mm-hmm. Και να δει ο Θοδωρικάκος, ας πούμε, ο οποίος προσελήφθη την επόμενη μέρα από τον κύριο Μητσοτάκη, τι δουλειά έχει ο Θοδωρικάκος στη Νέα Δημοκρατία. Πέστε μου τώρα. Εμένα ρωτάτε. Σας ρωτώ σαν παλιό νεοδημοκράτη. Εγώ δεν ξέρω. Αυτά θα πει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης που τον έχει σύμβουλό του. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω για λογαριασμό του. Αλλά εγώ θέλω να μου πείτε το εξής. Γιατί αυτό το φαινόμενο με τις. Όχι, λέω αυτό το φαινόμενο της δημοσκοπής δεν είναι ελληνικό. Έχετε δει ότι υπάρχουν και στο εξωτερικό τέτοιου είδους. Ένας λόγος που αγαπώ τον Τραμπ πολύ ναι. είναι γιατί τόλμησε και τα βάλε με αυτούς τους τύπους. Ναι. Τον είχαν για τελειωμένο και εκείνον. Ο Τραμπ δεν είναι η καλύτερη περίπτωση, λένε πολλοί. Εσείς έχετε δείξει ένα πολύ. Από το ίδρυμα Clinton. Ιδιαίτερη συμπάθεια. Από τα ιδρύματα Clinton και τους φίλους του Παπανδρέου, του Σόρος και τα λοιπά, εγώ προτιμώ το ίδρυμα Clinton πήγε ο Τσίπρας. Είχα να δείξει σημασία αυτό. Και τον φιλοξένησε εκεί ο Bill Clinton και έγινε και πάρτι με την κυρία Αγγελόπουλου. Και νομίζω ότι εκεί μάλλον πήγαν να του βάλουν τρικλοποδιά. Α, ναι. Έτσι νομίζω. Του το είπατε. Ποτέ δεν έκρυψε. Με εκ των υστέρων φάνηκαν αυτά. Όχι, εσείς του το είπατε. Επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε αυτά. Εγώ δεν έχω ποτέ δημόσια κρύψει ότι θεωρώ, παρότι θεωρώ ότι ο πρόεδρος Ομπάμα ήταν ένας πολύ καλός πρόεδρος, ναι, έτσι ναι. για να είμαι δίκαιος, ότι το Ίδρυμα Κλίντον, το Σόρος, η Λέσχη Μπίλτεμπεργκ και όλα αυτά τα οι παρασυναγωγές λειτουργούν εις βάρος της πατρίδας μας. Ναι. Δεν έχω καμία εγώ άλλο σε ρώτησα. Αυτό. Στον κύριο Τσίπρα το είπατε αυτό. Ναι, το είχα πει. Και τι σας είπε. Τι να μου πει. Είδε και ο ίδιος ότι ουσιαστικά πήγαν να τον εγκλωβίσουν. Να τον εγκλωβίσουν σε τι πράγμα, κύριε Πρωθυπουργέ. Στην περίφημη αυτή συνέντευξη με το κορωτήριο όπως είχε στηθεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό το ίδρυμα στηρίχθηκε επάνω στον Γιώργο Πανδρέου. Ο Γιώργος Πανδρέου, ήδη, όπως βλέπετε, πρόεδρος Διεθνούς Σοσιαλιστικής, περιφέρεται ανά τον κόσμο και κάνει public relation. Ομιλίες κάνει, ναι. Καλά, δεν ξέρω να κάνει μόνο ομιλίες. Τι κάνει δηλαδή. Μπορεί να μου τα λέτε όλα, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να μου ανοίγετε μια κουβέντα και να μου την κλείνετε έτσι και να παίρνετε το στο στυλό και να κοιτάτε αλλού. Τι υπονοείτε είναι... ότι κάνει public relations ο Γιώργος Παπανδρέου όταν σας λέω ότι κάνει ομιλίες. Ότι ο Γιώργος Παπανδρέου και η συμμετοχή του σε αυτού του είδους τα ιδρύματα μάλιστα, ναι. και τα λοιπά έχουν δημιουργήσει ένα πολύ κακό κλίμα για την Ελλάδα που ευτυχώς αυτό το κλίμα έχει αναστραφεί με την εκλογή του Τραμπ. Ότι πλέον η πολιτική είναι στο προσκήνιο, η ανοιχτή πολιτική και η δημόσια πολιτική και όχι πίσω από τις κουρτίνες των ιδρυμάτων. Για πάμε τώρα στην κυρία Λεπέν. Σας ρώτησα πριν από το διάλειμμα τι σχέση μπορεί να έχετε με την κυρία Λεπέν υπό την έννοια ότι η ίδια θεωρεί ότι πολιτικά και ιδεολογικά είναι κοντά τα κόμματα. Καλά, ίδια μπορεί να το θεωρεί. Γιατί η ίδια λέει ότι δεν είναι ακροδεξιά, βέβαια. Η ίδια μπορεί να το θεωρεί διότι. Πράγματι, οι ανεξάρτητοι Έλληνες εκφράσαμε ανοιχτά ένα ευρωσκεπτικισμό ναι, βέβαια. Και την πολιτική μιας Ευρώπης που καθοδηγείται από τη Γερμανία και αλλάζει από την Ευρώπη των εθνών κρατών και την Ευρώπη των μεγάλων οραματιστών σε μια Ευρώπη υπογερμανική κατοχή. Εκεί μπορεί να πιστεύει η κυρία Λεπέν ότι βρίσκεται πιο κοντά σε εμάς. Όμως εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
με όλη αυτή την ακροδεξιά ρητορική της κυρίας Λεπέν. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε εκείνοι που πράγματι έχει μια βάση ανθρώπους που προερχόμαστε από τη λαϊκή κεντροδεξιά, τους Καραμαλικούς. Και ένα μεγάλο κομμάτι, το Πατριωτικό Πασόκ. Ο Παναγιώτης Γουρίτης, ο αντιπρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων, προέρχεται από το Πατριωτικό Πασόκ. Πάρα πολλοί ψηφοφόροι μας είναι άνθρωποι που πιστέψανε σε αυτό που ο Ανδρέας Πανδρέου είχε πει: η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Μια περήφανη εθνική εξωτερική πολιτική. Μια πολιτική μη υποχωρητικότητας. Που δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Πάγκαλου. Ο Πάγκαλος πήγε στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Το είπε. Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ο Πάγκαλος. Όταν λέμε ότι έχει γίνει αχταρμάς, ναι, αυτό ακριβώς σημαίνει. Καλά, όλα τα κόμματα τώρα μεταξύ μας, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γατζή, να σας τα περιγράψω. Μεταξύ μας τώρα όλα τα κόμματα είναι. Δεν είναι έτσι. Εντάξει τώρα. Έχουν γίνει. Γατζή, άλλος ψηφίζει από εδώ. Ακούστε πώς έχει γίνει το πράγμα. Υπάρχουν δύο μπλοκ μεγάλα. Ναι. Το ένα μπλοκ έχει να κάνει με τους λεγόμενους εξυγχρονιστάς παγκοσμιοποιητές τύπου Σιμίτη, Μητσοτάκη, Πάγκαλου. Ο Μητσοτάκης δεν έχει δώσει ακόμα μεταγραφή σαν πρωθυπουργός. Με αυτούς αγκαλιάζει. Ναι, άλλο όταν, λεπτό. Με συγχωρείτε. Όταν έχει πάρει τους νεοφιλελεύθερους στη Νέα Δημοκρατία. Τον αδικείται σε αυτό. Η κυρία Ξαφάνη στη Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε. Μπήκε η κυρία Ξαφάνη με τον κύριο Σκυλακάκη. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω εγώ. Εντάξει, το ξέρω. Κάνανε δήλωση συνεργασίας. Μάλιστα. Δεν κάνανε δήλωση συνεργασίας. Δήλωση συνεργασίας, ναι. Με, τι, με ποιο συνεργάζεται. Συνεργάζεται με αυτούς. Ο Πάγκαλος λέει τους ψηφίζω. Όλοι αυτοί οι λεγόμενοι εξυγχρονιστές είναι σε αυτό το μπλοκ. Νέα Δημοκρατία σημερινή, μαζί με κάποιους ακροδεξιούς τύπου Βορύδη Γεωργιάδη, και από την άλλη πλευρά, ποιοι είμαστε? Είμαστε το λεγόμενο Δημοκρατικό Τόξο, στελέχη της Καραμαλικής Λαϊκής Δεξιάς, μαζί με κεντροαριστερούς, του Πατριωτικού Πασόκ και ανθρώπους που πιστεύουν στο ότι αυτή ο τόπος θα πρέπει να προχωρήσει. Συγχωρείτε. Αν αύριο το πρωί. Με μια ατζέντα η οποία θα έχει να κάνει με την κοινωνική ευαισθησία, μάλιστα, την εθνική υπερηφάνεια. Ναι. Έτσι. Και την εθνική ανεξαρτησία. Κοντεύετε να χαρακτηριστείτε ως σοσιαλιστής σε λίγο. Σοσιαλιστής. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλήξουν. Πρέπει να καταλήξουν που με κατατάσσουν. Ναι, λοιπόν. Άλλοι με λένε ότι είμαι κομμουνιστής. Άλλοι με λένε ότι είμαι με τη Λεπέν. Εγώ δεν είμαι ούτε με τη Λεπέν, ούτε κομμουνιστής είμαι. Ωραία, για... Είμαι ένας Έλληνας που πιστεύει στην εθνική κυριαρχία της πατρίδας μας. Ναι. Έχω διαφορετικές απόψεις από την αριστερά για το θέμα της ελεύθερης αγοράς. Φέρνουμε τώρα δύο νομοσχέδια τα οποία θα τα προτείνουμε προς την κυβέρνηση. Άλλωστε, ο πατέρας σας θα τα ψηφίζει. Σε λίγες επιχειρηματίες, κύριε Καμένο. Θα φέρουμε λοιπόν ένα νομοσχέδιο που αφορά τους no resident, δηλαδή το δικαίωμα να φορολογούνται κάποιοι μη κάτοικοι Ελλάδος. Θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο που θα αφορά τις επενδύσεις στην Ελλάδα, σαν κοινοβουλευτική ομάδα ανεξάρτητων Ελλήνων. Που θα μπορεί να παίρνει διαβατήριο κάποιος που κάνει μια επένδυση ενός εκατομμυρίου εδώ. Αφορά τους Ρώσους κυρίως που ζητάνε από χρόνια. Και τους Κινέζους. Αλλά κυρίως οι Ρώσοι ζητάνε από χρόνια και δικαίως ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Και από τη Μέση Ανατολή το έχει κάνει η Πορτογαλία, το έχει κάνει η Κύπρος. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να μην παίρνουν βίζα όταν κάνουν. Τι μας λένε οι δανειστές? Ότι πρέπει να διασφαλίσουμε μια σταθερή, ένα σταθερό φορολογικό εισόδημα. Ποια είναι η πρόταση δική μας? Ναι, οι ίδιοι οι συντελεστές για αυτούς οι οποίοι είχαν το εισόδημα το προηγούμενο χρόνο το ίδιο, αλλά όποιοι επενδύσουν στην πατρίδα μας και έχουν κέρδη πέραν του εισοδήματος που είχαν την προηγούμενη χρονιά με νέες επενδύσεις, θα πρέπει να φορολογούνται με ένα τέτοιο ποσοστό που θα είναι ανταγωνίσιμο με τις άλλες χώρες. Δεν μπορεί να φορολογείται η Ελλάδα με τριπλάσια από τη Βουλγαρία. Αν θέλουμε να φέρουμε πίσω τις επενδύσεις. Αυτό δεν το λέτε σε εμάς, να το πείτε στην κυβέρνηση αυτό και στο Υπουργείο Οικονομικών. Το οποίο είναι υποχρεωμένο να δω, βρει λοιπόν, φόρμουλες και τρόπους για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Για να τον κύριο Μητσοτάκη θα το ψηφίσει. Η τον μισή Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, έχει πάει στη Βουλγαρία και, στα... θα μου το πείτε. Και στην Ρουμανία. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και στην Κύπρο. Και αυτός ο στόχος που πρέπει να έχουμε. Και με γίνουν offshore εταιρείες πρώτα. Όχι, είναι ευρωπαϊκές εταιρείες. Ευρωπαϊκές εταιρείες κανονικές νόμιμες. Τι προτείνουμε λοιπόν εμείς? Δεν το βλέπουμε να λύνεται αυτό το πρόβλημα. Σας απαντώ. Έρχεται σχέδιο νόμου το οποίο θα λέει. Με το σημερινό φορολογικό συντελεστή για διαφυστάμενα κέρδη, όποιοι κάνουν επενδύσεις από εδώ και πέρα, με συντελεστή πολύ χαμηλότερο της Βουλγαρίας. Έχετε καταλάβει και της ότι τις επιχειρήσεις τις ξελίγωσαν το Υπουργείο Οικονομικών, μιλάω, στους φόρους. Καλά. Δηλαδή εσείς απλώς... το ξέρετε γιατί προέρχεστε από την αγορά. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα δεν αντέχετε αυτό, το καταλαβαίνετε. Εδώ υπάρχουν, κύριε Χατζή, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Εντάξει. Την ίδια στιγμή που δεν εισπράττονται οι φόροι από εκείνους πρέπει να εισπράττουν. Βεβαίως, αυτό έχουν είναι δικό βάλει, θέμα όμως. Έχουν βάλει υποθέσεις. Ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις φορολογικές αρχές. Ναι, αυτό και είναι ιδιαίτερα δικό σας θέμα. Έχουν βάλει υποθέσεις από κάτω. Να μην τις βάλουν λοιπόν. Βεβαίως, γιατί μας το λέτε εμάς? Να πάτε και να τους επισκεφτείτε σαν υπουργός και να τους πείτε τι γίνεται δεν εδώ. Δεν είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Τι σημασία δυστυχώς, έχει. Δυστυχώς παραμένουν
δυστυχώς παραμένουν υπό τον έλεγχο συγκεκριμένων συμφερόντων. Όχι συμφερόντων. Είναι εκβιαστές κάποιοι εξ αυτών. Είναι εκβιαστές. Υπάρχουν υποθέσεις εξοπλιστικών που τις κρύβουν, τις βάζουν από κάτω. Γιατί δεν τις καταγγέλλετε? Κάνουν πολιτικές διώξεις. Όχι κύριε Υπουργέ, θα τις καταγγείλετε κύριε Υπουργέ με ονοματεπώνυμα. Τους έχω κάνει μηνύσεις. Έχω υποβάλει μηνύσεις. Και στους, μαφιόζους αυτούς που κάποιοι εξ αυτών απομακρύνθηκαν, που συνεχίζουν να κάνουν κουμάντο σε αυτές τις υποθέσεις. Πιστεύω ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να παρέδει δικαιοσύνη, διότι και παράβαση καθήκοντος κάνουν και εκβιασμούς κάνουν. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε να συνεδριάζει η Βουλή, το Κοινοβούλιο, στον Αρεοπάγο σε λίγο. Τι να κάνουμε, κύριε. Εντάξει, δηλαδή, με συγχωρείτε. Πρέπει η δικαιοσύνη. Οι μαφιόζοι. Όχι, όχι, λέω άλλο. Οι μαφιόζοι αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν είναι υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Όχι, λέω άλλο. Λέω να ξεχωριστεί το πράγμα, να πάνε αυτοί που πρέπει να πάνε όπως λέτε και η Βουλή να κάνει τη δουλειά της. Αυτό λέω. Να απεγκλωβιστεί από αυτό. Και να υπάρχει ένα υγιές σύστημα δικαιοσύνης και δημόσιας δίκης να λύσει το πρόβλημα. Τι το χτίσαν αυτό? Αυτό σας λέω. Ο Σαμαράς. Μα και εσείς μαζί με τον Αθανασίου χτίσανε το σύστημα τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή. Της δημιουργίας ενός μηχανισμού εκβιασμών επιχειρηματιών μέσα από τις φορολογικές αρχές. Μάλιστα. Και ιδιαίτερα το ΚΕΦΟΜΕΠ. Θα περιμένω τις απαντήσεις. Υπάρχουν κυρίες. Θα περιμένω τις απαντήσεις. Οι οποίες. Να σας πω μια απάντηση, να σας πω μια περίπτωση. Υπάρχουν κυρίες οι οποίες εκτελώντας πολιτικές εκτελέσεις, ακόμα και σήμερα που είμαστε η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες, συνεχίζουν να κάνουν προσωπικές, να έχουν προσωπική ατζέντα. Μέσα στο ΚΕΦΟΜΕΠ. Υπάρχουν μέσα στο ΚΕΦΟΜΕΠ οργανωμένοι μαφία. Θα ακούσει ο κύριος Υπουργός. Δυστυχώς λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν ξέρω, κάποιος πρέπει να κάνει τέλος πάντων. Να μπει δικαιοσύνη μέσα. Ναι, όποιος μπει. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσω για την έκπληξη που σας έλεγα. Λοιπόν, κάναμε μία υποκλοπή. Ο αρχισυντάκτης της εκπομπής έκανε μια υποκλοπή, ο Γρηγόρης τα κάνει αυτά από την εκπομπή με αρετή και τόλμη, την οποία έχει θεσπίσει τελευταίο καιρό στην ΕΡΤ. Γι' αυτό έκανα τον πυρσί πρωί-πρωί. Ναι, και θα παίξει λίγο πριν από την εκπομπή, γιατί η εκπομπή αυτή είναι 11.30 ώρα μετά από εμάς στην ΕΡΤ. Καλά, λες, θα μας πήρατε θέμα. Όχι, σας πήραμε θέμα. Έχετε πάει στην Δονούσα, έχετε κάνει μια επίσκεψη. Θα κλείσω με αυτό το βίντεο. Κάναμε τον υπηαγωγείο. Ναι, και θα σας αποχαιρετήσω με αυτό, αφού σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί είναι ένα βίντεο συγκινητικό, γιατί με τα παιδάκια αυτά κάτι κάνετε εκεί. Δεν θα το πω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλα τα νησιά μας και στην Παραμεθόριο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι επιτελούν εθνικό έργο όπως οι ενόπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Το να μένουν στα νησιά, να κάνουν οικογένειες, να μένουν με δύσκολες συνθήκες, είναι και αυτό ένα μέρος της εθνικής δουλειάς που γίνεται για την επιβεβαίωση της δικής μας κυριαρχίας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Υπουργό για τη φιλοξενία εδώ στο γραφείο του, στο Υπουργείο. Θα δείτε αυτό το βίντεο και εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Κυριακή. Γεια και χαρά. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με γιάζει.